Καλημερίζω το δάσκαλο, πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, τον κύριο Μακράκη, μετά τις συναντήσεις για τα θέματα της σχολικής στέγης που είχε χθες τόσο με τον Περιφερειάρχη, όπως επίσης και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Καλημέρα σας κύριε Μακράκη, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Δουλγυράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Να δούμε τι βγήκε από αυτή, αν θέλετε, όχι την, τις συναντήσεις, γιατί τους δύο άρχοντες τους επισκεφθήκατε χθες μαζί με μέλη της, της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, έτσι. Μόλις χθες μας λέγατε ότι ειδικά, ας πούμε, για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 32 αναπληρωτές στην Περιφερειακή Ενότητα παραιτήθηκαν ή δεν αποδέχθηκαν την τοποθέτησή τους για φέτος εξαιτίας αυτού του λόγου, της ακριβής στέγης. Είναι ένα πρόβλημα που διωγγώνεται χρόνο με το χρόνο, η έβρεση στέγης που έχει τις εξής εκφάνσεις. Έχει την ότι είναι με δυσκολία σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, όπως και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης πλέον πάρα πολλών κατοικιών τύπου Airbnb, το ότι η τουριστική περίοδος έχει επεκταθεί χρονικά, και προφανώς ταυτόχρονα και την ακρίβεια, και την ακρίβεια που υπάρχει και που είναι σε αναντιστοιχεία προφανώς και με τους μισθούς των εκπαιδευτικών. Κύριε Μακράκη, δώστε μου σας παρακαλώ πολύ μια πληροφορία. Ένας αναπληρωτής πόσα χρήματα παίρνει? Ένας αναπληρωτής παίρνει 930 ευρώ και ένας πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός, δηλαδή αυτός που διορίζεται ως μόνιμος, την πρώτη χρονιά παίρνει 776 ευρώ. Λοιπόν, άκουγα λοιπόν χθες, απλά σας ρώτησα για τον εξής λόγο, επειδή το λέτε όλο αυτό το πράγμα. Άκουγα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κέρδη TV την κυρία Μαυράκη να λέει το εξής από τους μεσίτες, ότι ας πούμε στην άκρη της πόλης ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικά στα 400 ευρώ, όχι στα 600 ευρώ, 650 ευρώ αν θυμάμαι καλά, 650 ευρώ ναι, και ένα διαμέρισμα στα 60 τετραγωνικά στο κέντρο της πόλης στα 800 ευρώ. Αν για το ενίκιο σου δίνεις 650 και 800 ευρώ και εσύ παίρνεις ως αναπληρωτής 930 ευρώ, λυπάμαι, θα προτιμήσεις τον τόπο της κατοικίας σου να μείνεις ή να βρεις μια άλλη δουλειά. Ακριβώς, αυτό είναι το ζητούμενο, κυρία Δουλγεράκη, και πραγματικά η έβρεση σπιτιού ή φθηνής στέγης είναι πραγματικά ένας γολγοθάς κάθε χρόνο, και γι' αυτό το λόγο, όπως είπατε προηγουμένως, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι συνάδελφοι οι οποίοι είτε δεν αποδέχονται τη θέση πρόσληψης, άρα αυτό έχει αντίκτυπο όμως για τους μαθητές μας, για την παρεχόμενη εκπαίδευση, καθώς εκείνη τη χρονική στιγμή που έπρεπε αυτοί οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν, δυστυχώς δεν αποδέχονται την θέση λόγω των μισθών. Κύριε Μακράκη, λέω πάρα πολύ απλά. Αυτή είναι η καταγραφή του προβλήματος. Επίλυση θα μπορέσει να υπάρξει βάσει των όσων σας είπαν είτε ο Περιφερειάρχης είτε ο Δήμαρχος? Εμείς στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των συναντήσεων, επιδίωξή μας ήταν και η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου να αναγνωρίσουν το πρόβλημα, να καταλάβουν τους παράγοντες και τις αιτίες αυτού του προβλήματος, που προφανώς είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, σε συνάρτηση με τους μισθούς, και ταυτόχρονα, επειδή επίκειται το συνέδριο της ΚΕΔΕ το Νοέμβριο, όπως και της Ένωσης Περιφερειών, να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης το πρόβλημα της στέγης εκπαιδευτικών, αλλά και συνολικά προφανώς δημόσιων λειτουργών, ώστε και η συντεταγμένη πολιτεία, όπως είναι οι περιφέρειες, και η τοπική αυτοδιοίκηση και η Δήμη, ζητήσουν και οι ίδιοι από την κεντρική κυβέρνηση μέτρα που προβλέπονται μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για παράδειγμα, προβλέπεται με τον νόμο του 2017 οι περιφέρειες και οι Δήμοι να ενισχύουν
με επιδότηση ενοικίου δημόσιους λειτουργούς όπως και εκπαιδευτικούς όταν υπάρχει οξύ πρόβλημα έβρεσης. Συγγνώμη κύριε Μακράκη, εκείνη η άλλη πρόταση του παρελθόντος που λέει υπάρχουν τόσα κτίρια άδεια, υπάρχουν τόσα κτίρια που ανήκουν στο δημόσιο, που είναι στην ευθύνη περιφερειών και δήμων, τα οποία αυτή την ώρα είναι ανεκμετάλλευτα, και υπάρχουν και κάποια άλλα που πληρώνουν τρελά ενίκια εν πάση περιπτώσει για να στεγάζουν τις υπηρεσίες τους. Αυτά δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν με τον οποιοδήποτε τρόπο, έτσι ώστε έναντι συμβολικού μισθώματος να μπορούν να μισθώνονται σε εκπαιδευτικούς. Αυτή η πρόταση τελικά τι, την ξεχάσαμε? Όχι. Και αυτό θα είναι ο δεύτερη πρόταση που καταθέσαμε και χθες. Είναι ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και εδώ, αυτό ήταν αντικείμενο συζήτησης και πρόταση της Δασκαλικής Ομοσπονδίας, χώροι οι οποίοι μπορούν να γίνουν κατοικίες, να αξιοποιηθούν πραγματικά για δημόσιους λειτουργούς όπως για εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι μέσα στις προτάσεις μας. Αυτό το ακούνε και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Καλοκαινός και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε, τουλάχιστον αυτό μας δήλωσαν, ότι θα θέσουν και στα αρμόδια όργανα τους. Μα ακόμα θα θέτουν. Ξέρετε τι με πειράζει, κύριε Μακράκη, και μη σας αγχώνει το κλάμα του μωρού. Είναι στη ζωή μας τα παιδιά μας. Είναι η ζωή μας. Επειδή από τον τόνο της φωνής σας καταλαβαίνω ότι έχετε αγχωθεί, ξέρετε τι με πειράζει πολύ περισσότερο? Ότι εδώ δεν υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι αίτημα το οποίο είναι σημερινό. Έπρεπε από την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη δημοτική αρχή αυτό να έχει δρομολογηθεί, να έχει πάει ως συνέχεια στην επόμενη δημοτική αρχή και σήμερα να βρίσκεται σε ένα άλλο στάδιο με την επόμενη δημοτική αρχή. Εμείς πάλι θα το δούμε, πάλι θα το συζητήσουμε, πάλι θα το ακούσουμε. Γιατί δεν περιφέρεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το πούμε, διότι τόσα χρόνια είναι περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης. Αυτό από τα αρμόδια όργανα του, τις υπηρεσίες του, τις αντιπεριφερειές του, έπρεπε με τον οποιοδήποτε τρόπο να έχει δρομολογηθεί. Αν είναι να το ακούσουν σήμερα, μου θυμίζει εκείνη την άλλη ιστορία που πάνε και υπογράφουν έναντι εκατομμυρίων κάποιες συμβάσεις για να μελετηθούν τα ρέματα που έχουν επιτρέψει οι ίδιοι να καταπατηθούν. Δεν έχουμε οριοθέτηση ρεμάτων, πάντα για ψηφοθερικούς λόγους, και σήμερα πληρώνουμε για να τα οριοθετήσουμε. Θα τα απαλωτριώσουν κιόλας, θα διώξουν τους ανθρώπους που έχουν ζητούσαν ένα σπίτι που πήγαν εκεί κοντά και έκτισαν? Δηλαδή αυτός ο φαύλος κύκλος πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, γιατί πάμε από παθογένεια σε παθογένεια, μα έλεος. Και αυτό που πρέπει να κατανοήσει να κατανοήσουν και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι ότι πρόκειται για τους ανθρώπους εκείνους που προσλαμβάνονται για να διδάξουν, να προσφέρουν μόρφωση και όλες τις εκφάνσεις προφανώς της παιδαγωγικής διαδικασίας, εκπαιδευτική στα σχολεία, για τους μαθητές δηλαδή της πόλης του Ηρακλείου, για τους μαθητές του νομού, για τους μαθητές της Κρήτης. Άρα και η τοπική λοιπόν αυτοδιοίκηση, αυτό προσπαθούμε και εμείς να καταδείξουμε μέσα από αυτές τις συναντήσεις και τις προτάσεις και να πάρουμε προφανώς και απαντήσεις σε αυτά τα ζητούμενα, είναι ότι πρέπει να κατανοήσουν το πρόβλημα, διότι αν αυτό κάθε χρόνο αφήνεται στην τύχη του και το πρόβλημα γίνεται όλο και πιο οξύ, όλο και περισσότεροι συνάδελφοι και συναδέλφες δεν θα αποδέχονται τη θέση, γιατί όπως τα βάλατε κάτω και προηγουμένως με τα οικονομικά μεγέθη, πραγματικά κάποιος συνάδελφος δεν βγαίνει, δεν μπορεί να επιβιώσει όταν έχουμε αυτά τα υπέρογκα ενοίκια, όταν δεν βρίσκουν σπίτι και αναγκάζονται μετά από 10-15 ημέρες να σηκωθούν, να φύγουν και να απαραιτηθούν από τη θέση εργασίας που προσλήφθηκαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ έντονο πρόβλημα, το οποίο εμείς όντως αυτό που επιτακτικά ζητήσαμε είναι ότι πέρα από τις προσεγγίσεις, τις θεωρητικές, τα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν από μια συνάντηση, είναι ότι χρειάζεται λήψη μέτρων συνολικά από την τεταγμένη πολιτεία. Ό,τι αυτό είναι. Είναι προφανώς η κυβέρνηση, είναι τα αρμόδια υπουργεία και είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Από αυτούς λοιπόν περιμένουμε πραγματικά μέτρα τα οποία θα δώσουν μια ανάσα
στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ή συνολικά δημόσιους λειτουργούς. Κρίμα κύριε Μακράκη, και είναι το τελευταίο που λέω και σας αποχαιρετώ. Κρίμα που ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια προσπαθειών και με γνωστό το πρόβλημα, εγώ επιμένω σε αυτό, ακόμα η πολιτεία και τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας παραμένουν στο ίδιο σημείο, να δέχονται προτάσεις για να τις μελετήσουν αντί λύσεις που θα έπρεπε να έχουν βρει εδώ και χρόνια. Κρίμα και πάλι κρίμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μακράκη. Καλημέρα καλά, σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.